Μικρή αύξηση στην πώληση υγρών καυσίμων έφερε το άνοιγμα της αγοράς και η απελευθέρωση επαγγελμάτων όπως η εστίαση και το εμπόριο. Παρ' όλα αυτά, οι πρατηριούχοι δεν είναι ικανοποιημένοι καθώς ο τζίρος συνεχίζει να είναι χαμηλός. Η ελπίδα όλων στρέφεται στο άνοιγμα των διαπεριφερειακών μετακινήσεων. Η αύξηση στους δρόμους υπάρχει, η κίνηση έχει αυξηθεί, όχι όμως και η κατανάλωση. Η κατανάλωση διατηρείται πάλι σε πολύ μικρά επίπεδα και χαμηλά επίπεδα. Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος ακόμα γιατί είτε έχει υποχρεώσεις είτε δεν φεύγει έξω από την κοζάνη, οπότε η κατανάλωση του καυσίμου είναι πάρα πολύ μικρή και δεν υπάρχει όγκος αποδείξεων. Είναι και οι διαπεριφερειακές που όπως είπατε έχουν ξεκινήσει ακόμα μετακινήσεις, είναι και το ότι ο κόσμος ακόμα είναι φοβισμένος και δεν πολύ βγαίνει, έτσι. Είναι και αυτό, είναι και η αύξηση της τιμής. Έχουμε πάρα πολλά τα οποία ήρθαν όλα μαζί. Υπάρχει κάποια σταθεροποίηση? Περάσατε τις προηγούμενες εβδομάδες κάποιες αυξομοιώσεις λόγω των διεθνών συνθήκων και των εκτάκτων περιστάσεων, έτσι. Η αύξηση των καυσίμων έχει, αν τα πάρουμε από πέρυσι αναλογικά, είμαστε 20%, περίπου 20-21% με αυξημένες τιμές και 17% περίπου στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι η τσέπη του καταναλωτή πονάει. Δεν βοηθάει η αύξηση για να μπορέσει να υπάρχει κίνηση στα πρατήρια. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες με το άνοιγμα της κίνησης και προς τους άλλους νόμους να υπάρξει μια καλύτερη ροή. Εν τω μεταξύ, σημαντικότατη πτώση τζίρου κατέγραψαν την περίοδο που διανύουμε τα πρατήρια. Χαμηλή ήταν η κίνηση και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αιτία οι υψηλές τιμές που αναμένεται να διατηρηθούν και του χρόνου. Από όσο γνωρίζω, στην περιοχή της Κοζάνης επιδοτήθηκαν πάρα πολύ λίγα πρατήρια, ως ελάχιστα. Αν δεν κάνω λάθος, 2 ή 3. Οι υπόλοιποι όχι, δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη του COVID με τις επιδοτήσεις και με τη στήριξη που υπήρξε. Άρα μπορώ να συμπεράνω με δεδομένο την κάθετη μείωση του τζίρου ότι δεν ήταν καλή χρονιά για σας. Δεν ήταν καθόλου καλή χρονιά. Οι μειώσεις ήταν άνω του 30% στα καύσιμα και ας το πάρουμε μέσω σταθμικά το 30%. Σε άλλα καύσιμα είναι περισσότερο, σε άλλα λιγότερο. Η θέρμανση δεν πήγε καλά γιατί είχε αυξηθεί η τιμή πάρα πολύ. Οπότε ο κόσμος ήταν και δεν υπήρχαν και δουλειές για να αγοράσει ο άλλος. Δεν είχε λεφτά να διαθέσει για να αγοράσει θέρμανση. Και η θέρμανση θα συνεχίσει να είναι δυσίωνη και για την επόμενη χρονιά γιατί η τιμή του πάλι έχει ξεφύγει. Κοντεύουμε το ευρώ. Μάλιστα. Το κλείσιμό μας είναι στο ευρώ. Το οποίο αναμένεται να παραμείνει σαν τιμή και την αρχή της νέας χρονιάς. Στην αρχή της νέας χρονιάς, ναι.